στέκουμε στο όσοι πόροι υπάρχουν να παράγουν το μάξιμο του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα διασφαλίζεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές, μέσα από συγκεκριμένα πατήματα και βεβαίως από συγκεκριμένες δράσεις. Θέλουμε οι δράσεις να ικανοποιούν στόχους και πολιτικές. Κάτι δηλαδή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια και δεν έχει δηλαδή και ποτέ τη στήριξη. Εγώ, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον από το 88 που είμαι στην περιφέρεια, είναι μια παρένθεση μια στην αυτοδιοίκηση 12 χρόνια, δεν θεωρώ ότι αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα έχει ξαναγίνει σαν προσπάθεια τουλάχιστον. Εύχομαι ότι θα έχει κατάληξη καλή. Θέλουμε λοιπόν με τη συμπαράσταση τη συμμετοχή των φορέων, και οι φορείς είναι πάρα πολλοί, δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει με 40 εκπροσώπους, με 70 τουλάχιστον εκπροσώπους φορέων, και θα συνεχιστεί λίγο αυτό, να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, αφού κουβεντιάσουμε, και βεβαίως αυτό δημιουργεί και συνυπευθυνότητα μετά στο ότι αποφασίσουμε. Έτσι. Άρα η σημασία της συνάντησης έχει ουσιαστικότητα το περιεχόμενο. Δεν θα μιλά κάποιος δηλαδή και άλλοι απλά θα πούνε. Είναι συμμετοχικού τύπου αυτό που θα παρακολουθήσουμε τώρα και θα δείτε, θα έχετε την ευκαιρία δηλαδή να καταθέσετε ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε, όπως το έχετε μέσα από τις εμπειρίες σας. Η σύνθεση βέβαια τη σημερινή έχει και εκπαιδευτική διάσταση με τη συμμετοχή των άμεσων χώρων ιδρυμάτων του χώρου του τουρισμού, άρα αυτό θα βοηθήσει σε μια άλλη διάσταση που μέχρι τώρα δεν είχαμε. Και κατ' επέκταση ο κύριος Κουλής, που θα παρουσιαστεί και ο ίδιος βέβαια και το πώς δρομολογείται αυτή η δουλειά που έχουμε αναλάβει, θεωρώ ότι θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα στη συνάντηση σημερινή να διατυπώσουμε και να καταλάβουμε, και ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να το στείλετε ή σε μένα ή στον κύριο Κουλή να συμπληρωθεί δηλαδή στη συνέχεια, θα λέω ότι είναι κάτι δυναμικό. Δεν είναι δηλαδή κάνουμε μια κουβέντα σήμερα, το πλήρωμα, αποφασίσουμε και τελειώσουμε. Ο κύριος Κουλής απλά τα ενσωματώνει μέσα σε μια πρόταση. Δεν είναι αυτό. Είναι μια... Και δεν είναι καταρχήν μια μελέτη. Είναι μια μελέτη που έχουμε συνηθίσει, θα τη φυλάμε μετά μια όμορφη μελέτη, η οποία πάει εκεί που πήγαινε πολλές άλλες ομορφές. Είναι κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο της Κρήτης, καταρχήν να προσανατολιστεί σε στρατηγικές επιλογές που δεν θα έχουν μια χρονική διάρκεια μέχρι τον χρόνο και για τα επόμενα χρόνια. Θα έχουν τη δυνατότητα οι φορείς της Κρήτης, αφού κοινά αποφασίσουν κάποια πράγματα, να τα ενισχύουν είτε όλοι μαζί, είτε από το χώρο του και την αυτονομία που έχει καθένα στον χώρο του και κάνει δράση συναφής με αυτά που θα αποφασίσουν να ενισχύουν αυτό το κοινό στόχο. Άρα λοιπόν είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης. Και βεβαίως ένας από τους στόχους είναι οι πόροι που τώρα, μη έχοντας έναν κεντρικό σχεδιασμό, είναι φυσιολογικό ότι κατασπαταλούνται γιατί καθένας προσπαθεί να κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο, αλλά δεν ξέρει ο άλλος παρακάτω τι κάνει, πώς κάνει αυτό το ίδιο. Να δούμε πώς αυτά θα το ενεργοποιήσουμε, δεδομένου ότι δεν θα έχουμε πολλά χρήματα στο μέλλον για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ευτυχή συνδιοικηρία είναι ότι στο ΕΣΠΑ η όποια κατάληξη για όποιες προτάσεις από όλη αυτή τη διαδικασία θα μπορούν να στηριχθούν, αυτές δηλαδή που κοινά θα αποφασίσουμε όλοι μέσα από αυτή τη διαδρομή, θα μπορούν να στηριχθούν γιατί υπάρχουν κάποια χρήματα που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την προβολή διαθέσης της κρίσης. Το λέω γιατί όσο όμορφη κι αν είναι μια μελέτη, μια εργασία, μια πρόταση, εάν δεν συνοδεύεται τουλάχιστον από κάποιους χώρους, δυστυχώς πάντα καταλήγει στο να μην εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν και οι καλές και οι μέτρες δουλειές, αν καταλήξουν να μην εφαρμοστούν, φανταστείτε οι καλές πόσο αδικία είναι αυτό. Τώρα υπάρχει το ΕΣΠΑ που μπορεί να στηρίξει τουλάχιστον κάποιες δράσεις από αυτές που θα αποφασίσουμε. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν θεωρώ ότι αν δεν είναι όλος ο τουρισμός, πρέπει να είναι το 99,9% του τουρισμού. Και δεν είναι βέβαια μόνο ο μεγάλος τουρισμός ο μαζικός, είναι και ο ειδικός τουρισμός, είναι και οι επιμέρους, οι δραστηριότητες, είναι και η αναψυχή, είναι όλα μέσα και σου θέτουν τον προορισμό Κρήτη σαν τουρισμό. Έτσι, πολύ σύντομα, αυτά ήταν να πω, δεν ξέρω στην πορεία αν χρειαστούν και κάποια πράγματα, για να καταλήξουμε στον κύριο Κουλή.